Τα τελευταία 3 χρόνια μας έχετε διαβάσει, μας έχετε ακούσει, ήρθε η ώρα να μας δείτε. Καλώς ήρθατε στα βίντεο του The Pub Tales. Σε αυτή τη σειρά θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τη Match Day εμπειρία από διάφορα αγγλικά γήπεδα. Προφανέστατα δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Θα επισκεπτόμαστε και διάφορες pub, κυρίως παραδοσιακές, γύρω από το γήπεδο. Πέρα από αυτό, θα πηγαίνουμε και στις μπουτίκ της εκάστοτε ομάδας. Όσοι μας γνωρίζετε, θα αναρωτιέστε πού βρίσκεται ο superstar του Pub Tales, ποιος άλλος, πέρα από τον Παναγιώτη Χαρτοκόλλη. Έτσι είναι η ζωή. Κάποιοι τυχεροί πάνε στο γήπεδο και βλέπουν το ματσάκι και κάποιοι κάθονται στην Ελλάδα και το βλέπουν από την τηλεόραση. Άλλη μια τυχερή μέρα στο Λονδίνο. Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Χωρίς να χρονοτριβούμε όμως και να τρώμε περισσότερη βροχή, πρεμιέρα θα μας κάνει σήμερα η Bradford, η μέλισσα της Bradford απέναντι στην Liverpool. Οπότε αυτά, πάμε να δούμε. Το Λονδίνο, πέρα από τον Big Ben, τη Βασίλισσα και για ένα φεγγάρι το ποδοσφαιρικό σπίτι του Βασίλη Λάκη, χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες αποστάσεις του. Έτσι, έπειτα από 45 λεπτά με το μετρό και άλλα 20 με περπάτημα, φτάσαμε επιτέλους στην πρώτη μας στάση για σήμερα και συγκεκριμένα στην boutique της Bradford. Το λεγόμενο Bees Store βρίσκεται κοντά στο παλιό γήπεδο της ομάδας, το Griffin Park. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι μεν μικρό, αλλά σε γενικές γραμμές φυσιολογικό για μια ομάδα που βολόδερνε στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας επί χρόνια. Πλέον όμως με την ομάδα να αγωνίζεται στην Premier League, το branch να μεγαλώνει, από τις 16 Οκτωβρίου θα μετακομίσει στο νέο της κατάστημα μεγέθους 180 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα βρίσκεται στο Brentford Community Stadium. Δεύτερη στάση μας για σήμερα είναι προφανέστατα μια pub, δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, το Globe. Το Globe είναι η pub η οποία θα πάμε σήμερα και αν και η περιοχή έχει πάρα πολλές pub εδώ γύρω, η αλήθεια είναι πως η Globe είναι από τις πιο γνωστές, από τις πιο Bradfordianές, αν μπορούμε να το πούμε, πολύ ποδοσφαιρικές. Θα δείτε και εσείς πιο αργότερα ότι το μενού είναι πάρα πολύ προσαρμοσμένο στην Bradford, στην ομάδα της Bradford. Για παράδειγμα, το πρωινό που θα φάμε εμείς ονομάζεται Beast Breakfast των μελισσών. Οπότε πάμε να δούμε. Η Globe, όπως μπορείτε να δείτε, είναι μια κλασική βρετανική pub με μεθυσμένους Άγγλους, τηλεοράσεις που δείχνουν ποδόσφαιρο και μυρωδιά fish and chips. Υπάρχει όμως μια υποσημείωση. Όλα είναι προσαρμοσμένα στην ομάδα της Bradford. Το μενού είναι γεμάτο από επιλογές που το όνομά τους παραπέμπει στην ομάδα, όπως για παράδειγμα το Beast Breakfast, το οποίο και δοκιμάσαμε, ή το Mighty Beast Burger. Για να τιμήσουμε όμως και το όνομά μας, σε περίπτωση που βρεθείτε εκεί, έχουμε να σας προτείνουμε από μπύρες να δοκιμάσετε είτε την Gamma Ray είτε την Neck Oil. Και οι δύο είναι εξαιρετικές επιλογές και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα σας απογοητεύσουν. Η συγκεκριμένη pub ζει για την ομάδα και μάλιστα είναι και πολύ γνωστή στους κύκλους της. Ενδεικτικό είναι πως το προπονητικό team της ομάδας βγαίνει πολλές φορές για μπύρα στην Globe. Είχαμε την τύχη μάλιστα να γνωρίζουμε και τον Sam Saunders, ο οποίος είναι παλιός παίκτης της ομάδας και είναι βοηθός προπονητή στη β' ομάδα της Bradford. Μάλιστα, η φανέλα του υπάρχει υπογεγραμμένη και κορνιζαρισμένη στην pub. Και όπως ήταν αναμενόμενο, μετά από τόση μπύρα, λίγο δύσκολο να μην έχουμε και τραγούδια.
η ώρα όμως πέρασε. Και ακόμα και αν η καρδιά μας έλεγε να κάτσουμε για μια μπύρα ακόμα στην pub, ακούσαμε το μυαλό μας και έπειτα από ένα πρωινό και δύο μπύρες, έπρεπε σιγά σιγά να κατηφορήσουμε προς το γήπεδο. Και έπειτα από 20 λεπτά περπάτημα, φτάσαμε στο στολίδι της περιοχής. Το Brentford Community Stadium, ή Lionel Road όπως θα το ακούσετε από τους οπαδούς της ομάδας, είναι το νεότερο γήπεδο της Premier League. Άνοιξε τις πύλες του πέρυσι, παίρνοντας τη σκυτάλη από το Griffin Park, στο οποίο αγωνιζόταν η ομάδα για 116 χρόνια. Το γήπεδο έχει χωρητικότητα 17.250 θέσεων και το συνολικό κόστος του γηπέδου ανήλθε στα 71 εκατομμύρια λίρες. Η μετακόμιση στο νέο γήπεδο είναι ένα από τα πολλά σημάδια πως αλλάζει επίπεδο η ομάδα. Ενδεικτικό των βλέψεων του ιδιοκτήτη της ομάδας Matthew Benham είναι πως από εκεί που το Griffin Park είχε μόλις 60 θέσεις hospitality, κάτι σαν τα VIP που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, το νέο γήπεδο έχει 2.900 θέσεις, πράγμα που σημαίνει παραπάνω έσοδα για την ομάδα τις ημέρες των αγώνων. Αφού αγοράσαμε τα Match Day Programs μας από τον αγαπημένο φίλο της σελίδας μας, τον Woody, ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο γήπεδο. Μέχρι και οι τετράποδοι φίλοι μας έχουν μπει στο κλίμα. Όπως ίσως έχετε ήδη καταλάβει, η Brentford είναι ομάδα μιας μικρής κοινότητας και η ομάδα και φιλάθλοι είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια. Γι' αυτό το λόγο και στόχος της ομάδας ήταν το νέο γήπεδο πρώτον να είναι εντός της κοινότητας του Brentford και δεύτερον η απόσταση μεταξύ των φιλάθλων και των παιχτών να είναι τέτοια που ο φιλάθλος να μπορεί να ακουμπήσει τον παίχτη όπως γινόταν και στο Griffin Park. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο ζέσταμα των ομάδων με τη Liverpool να βρίσκεται μπροστά στο τέρμα μας. Τα βλέμματά μας, πού αλλού, πέρα από το Μο Σαλάχ και το δικό μας Κώστα Τσιμίκα. Η Brentford έχει το δικό της You'll Never Walk Alone στους ήχους του Hey Jude. Οι οπαδοί της Liverpool για ακόμα μια φορά έδωσαν δυναμικά το παρόν τους στον αγώνα. Η Brentford δεν κλείστηκε στην άμυνά της. Απειλούσε και αυτό προμήνυε ένα όμορφο μάτς. Και το γκολ της μας επιβεβαίωσε. Ημίχρονο χωρίς μπύρα και μπέργκερ σε αγγλικό γήπεδο δεν γίνεται. Και αφού γεμίσαμε το στομάχι μας, επιστρέψαμε βλέποντας λίγο δράμα
με το VAR να μετράει κανονικά τον γκολ του Μο Σαλάχ που αρχικά είχε ακυρωθεί. Και οι οπαδοί της Λίβερπουλ του έδωσαν την ανάλογη αποθέωση. Ένα μάτς γεμάτο ανατροπές με τη Λίβερπουλ να προηγείται δύο φορές και την Μπρέντφορντ να επιστρέφει. Όχι και άσχημα για νέο φωτιστή. Το σφύριγμα της λήξης σήμανε την αρχή των πανηγυρισμών στο γήπεδο. Και αφορμή για ένα ακόμα Hey Jude. Και κάπως έτσι πήραμε το δρόμο του γυρισμού. Ήταν ένα από τα μάτς που όταν άκουσες το σφύριγμα της λήξης ήθελες ένα ημίχρονο ακόμα. Αλλά όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν. Και έτσι αποδεχτήκαμε τη μοίρα μας. Κλείνοντας, από τη σημερινή μας εμπειρία, αυτό που έχουμε να πούμε είναι πως ομάδες όπως η Brentford φέρνουν αυτό το κάτι έξτρα στην Premier League. Το κάτι καινούριο, το κάτι απρόβλεπτο. Και είμαστε σίγουροι πως έχει έρθει για να μείνει. Οι φιλαθλοί της παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι. Έχουν δει πολλά, βλέπετε. Αλλά απολαμβάνουν κάθε στιγμή από τη φετινή χρονιά, μιας και όλοι τους περίμεναν τόσα χρόνια αυτό που συμβαίνει φέτος. Και όπως μας είπαν, όταν τους ρωτάνε τι ομάδα είναι, πλέον δεν χρειάζεται να πούμε με επεξήγηση. Brentford, όχι Bradford. Και αυτή, όσο αστείο και να σας ακούγεται, είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της φετινής χρονιάς. Σας ευχαριστούμε πολύ που φτάσατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, θα εκτιμήσουμε πολύ ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας. Και επίσης, αν σας φάνηκε ενδιαφέρον αυτό που είδατε, μπορείτε να το προωθήσετε και σε κάποιο φίλο σας. Επίσης, έχουμε και ένα δωράκι για σας, βασικά δύο. Έχουμε πάρει δύο Match Day Programs από το γήπεδο. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα Match Day Programs είναι τα βιβλιαράκια περιοδικά, όπως θέλετε πείτε, τα οποία τα πουλάνε μόνο την ημέρα του αγώνα έξω από το γήπεδο. Και θα τα κληρώσουμε σε δύο από εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε ένα σχόλιο από κάτω στο βίντεο, έτσι ώστε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Μπορείτε να πείτε οτιδήποτε, μπορείτε να μας βρίσετε, άμα δεν σας άρεσε κάτι, να μας πείτε κάποια καλά λόγια ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Αυτά από εμάς. Μέχρι το επόμενο Pub Tales βίντεο, να είστε καλά, να πίνετε μπύρες, να βλέπετε μπάλα και να διαβάζετε Pub Tales.